Λοιπόν, να είμαστε πάλι με το Tiger 900 GT Pro, είναι η έκδοση που βλέπετε εδώ. Η τιμή του GT Pro είναι 16.490, νομίζω το απλό το GT είναι στα 14, αν δεν κάνω λάθος, 14.5 θέλω να πω, κάπου εκεί. Λοιπόν, λίγο γρήγορα κάποια specs. 900 κυβικά, προφανώς 108 ύπους στις 9.500 στροφές. Είναι πιο πάνω από το προηγούμενο το 900, νομίζω και μια δεκαριά ύπους κάπου εκεί είναι, δεν θυμάμαι τώρα. 20 λίτρο ντεπόζιτο εδώ, που φαίνεται. Και γεμάτη είναι 222 κιλά. Τώρα, χωρίς προφανώς τα προστατευτικά που έχει εκεί πέρα, που νομίζω ότι είναι έξτρα, νομίζω δεν βγαίνει, δεν έρχεται έτσι ακριβώς. Λογικά έξτρα είναι, το μόνο που βλέπω εδώ ίσως είναι αυτό. Τώρα οι χούφτες δεν νομίζω ότι είναι έξτρα. Αλλά δεν βλέπω. Α, έχει και τα φωτάκια. Δεν έχω ρωτήσει, παιδιά, αν έρχεται έτσι στην Ελλάδα, ενώ με όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα πάνω. Και έχει πλήρως ρυθμιζόμενα μπροστά. Φαίνεται εδώ. Και πίσω από αυτό το μοχλικό, μάλλον. Για να δω από την άλλη. Όχι, δεν φαίνεται. Quick shifter, όπως φαίνεται εδώ πέρα, στη στάνταρ έκδοση. Εδώ έχει και πριζάκι για να βάλει στον επιβάτη άμα θέλει κάτι. Εδώ βλέπω θερμαινόμενο κάθισμα. Και οι λεπτομέρειες όλων των υλικών είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλές, όπως πάντα στις Triumph, ειδικά στα άνετη εδώ η σέλα. Την είχα πάρει και χτες βόλτα, θα πάμε και τώρα βόλτα να τη δούμε μαζί. Πολύ καλά υλικά όλα εδώ, όπως βλέπετε πάντα δηλαδή. Οι Triumph, οι βαφές της, όλα είναι πάρα πολύ ωραίες. Και το μοτέρ εδώ το 900, να δούμε έτσι από κοντά. Αυτή λοιπόν είναι η έκδοση για το δρόμο. Προφανώς με άλλα λάστιχα μπορεί και να πηγαίνει και λίγο χώμα, αλλά δεν είναι με τις ακτινωτές, τις ζάντες που έχει το 900, το Rally το Pro. Ύψος σέλας είναι στα 82 έως 84 χιλιοστά ρυθμιζόμενο. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω σε ποιο ύψος είναι, αλλά κάτι μου λέει ότι είναι στο χαμηλό. Αλλιώς λογικά θα εφάπτεται εδώ όταν πάει στο 84. Σέρβις κάθε 10.000 ή κάθε... Και εδώ βλέπουμε, ναι, και τα φρένα προφανώς. Brembo, μονός δίσκος πίσω, διπλή, στα ελέμα, ναι. Είναι η μπροστά, ακτινωτή τρόμπα. Μονός δίσκος πίσω... Εδώ που είναι όμως τη Triumph, δεν είναι Brembo. Και επίσης το άλλο που έχει είναι ότι έχει cornering ABS και σε σχέση νομίζω με το προηγούμενο που δεν το είχε αυτό. Μαρζόκι ανεστραμμένο 45 χιλιοστών και έχει όπως είπα rebound και απόσβεση εδώ πέρα το φτιάχνεις και 180 χιλιοστά διαδρομή. Έρχεται με τα Metzeler Tourance TM. Διαστάσεις ελαστικών τώρα χρειάζεται να πω, όχι βαριέμαι, 19 μπροστά, 17 πίσω. Και χοντρικά αυτά, εχθές όπως είπα το είχα πάρει και μια βόλτα ξανά, είναι πολύ καλή η σέλα, πολύ μαλακή, σίγουρα κάνει άνετα για ταξίδι και είναι και μεγάλη και η θέση εδώ για το συνεπιβάτη, οπότε νομίζω είναι ότι πρέπει για ταξίδι. Σε σχέση τώρα έτσι πολύ γρήγορα, θα τα πω μάλλον πάλι στη βόλτα καλύτερα, αλλά σε σχέση με το 850 που έχω πάρει, ξανά βόλτα, μοιάζει πολύ πιο ευέλικτο. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο ευέλικτο, δεν είναι απλά ότι μοιάζει εννοώ. Και είναι και πολύ πιο μαλακό στην αίσθηση, δυνατό προφανώς πιο πολύ. Έχει και σαφέστατα λιγότερους κραδασμούς. Κάτι έχουν αλλάξει εδώ, δεν ξέρω αν είναι το λαστιχάκι εδώ πέρα που έχει μπει. Γιατί κάπου διάβασα ότι βάλανε ένα τέλος πάντων, αυτό μάλλον το πλαστικό εκεί πέρα, για να κόβει από τους κραδασμούς. Και είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με το 8.5. Λοιπόν, μικρή παύση για να πάμε πάνω τώρα βόλτα να το δούμε πώς είναι. Να πω ότι χτες, μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, αλλά το είχα πάρει βόλτα πάλι, είχα φτιάξει το βίντεο πάλι, απλά η κάμερα κοιτούσε εδώ, το ντεπόζιτο. Α, είδες, δεν το βάλα να το ακούσουμε. Να ακούσουμε τώρα. Και όπως είπα, είναι αρκετά πιο ευέλικτο από το 800. Πολύ πολύ πιο ευέλικτο.
Δεν ξέρω τι έχουν αλλάξει, δεν ξέρω αν ήταν και το 900 το προηγούμενο, έτσι. Τόσο ευέλικτο εννοώ. Πάντως αυτό εδώ είναι super. Πάντως ο αέρας δεν έρχεται, δεν νιώθω τίποτα και με 140 που πήγα χτες. Λίγο ψηλά μόνο στο κράνος, πάνω από το κράνος εννοώ, στο δικό μου το ύψος. Εγώ είμαι 80. Οπότε και είναι στο χαμηλότερο την είχα κιόλας εχθές. Οπότε μπορεί να ανέβει να είναι πιο καλά. Το 8,5 έχει 12.000 αν δεν κάνω λάθος, 12.5. Και το 900 ξεκινάει από τα 14.5. Και αν το πάλευε το πορτοφόλι μου θα πήγαινε σε αυτή, στη GT Pro. Γιατί νομίζω ότι η GT Pro έχει τα πάντα όλα, τα θερμαινόμενα, όλα αυτά που έδειξα πριν. Καθίσματα, quick shifter, όλα αυτά τα έχει πάνω. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα επίσης σε σχέση με το 8,5 είναι ότι έχει ελάχιστος, πιο λίγους, συγγνώμη, κραδασμούς σε σχέση στο τιμόνι, και από ό,τι λένε μάλλον αυτό το πρόβλημα το έχει και το 900 το παλιό και έχει μειωθεί αρκετά σε σχέση με το παλιό, λοιπόν, αυτό το πρόβλημα. Οπότε μια χαρά. Κάτσε μήπως περάσουμε από εδώ, θα βγω λίγο και κάπου πιο ανοιχτά. Λοιπόν, αυτό που εγώ θα άλλαζα παίρνοντάς την είναι η εξάτμιση. Δεν μου αρέσει ο ύφος της. Στις ψηλές δεν είναι άσχημος βέβαια, αλλά δεν ξέρω, έχω συνηθίσει και το Street Triple εγώ, κάνει άλλον ύφο, τρικύλινδρα και τα δύο. Quick shifter up and down, πάρα πολύ καλό, όπως όλα τα quick shifter της Triumph. Ρε φίλε, με έκλεισες, δεν μπορώ να πάω. Με ζάμισες. Και εδώ είναι το καντράν που είναι ίδιο με το Speed Triple το RS, πιθανά και με το Tiger το 1200, το οποίο εγώ δεν πεθαίνω προσωπικά, ενώ είναι όλη αυτή η οθόνη που είναι αρκετά μεγάλη. Είναι όλη αυτή η οθόνη λοιπόν και έχει ένα μικρό στρογγυλό μπροστά, το οποίο και αν πατήσεις μενού, να τώρα θα πάει, ελπίζω να φαίνεται, θα πάει δεξιά και αριστερά, συγγνώμη, και θα σου βγάλει όλες τις επιλογές. Εντάξει, κλάιν. Πώς πάω πίσω όμως. Χάνει κάποια πληροφορία και δεν μπορώ να πω ότι τρελαίνομαι γι' αυτό. Μου φαίνεται ότι είναι κακά σχεδιασμένο, όχι ότι δεν είναι ευκρινής ή κάτι τέτοια η οθόνη. Ότι το UI της, το UX της, το πώς θες να το πεις, δεν είναι τόσο καλά σχεδιασμένο. Αλλά, ok, μπορεί ένα update να το διορθώσει, λέμε τώρα η Triumph. Και πολύ μου αρέσει δηλαδή στο RS, στο δικό μου το μενού και ότι πιάνει όλη την οθόνη. Αλλά τέλος πάντων. Α, και το 8,5 η άλλη διαφορά είναι ότι έχει σαν το RS την οθόνη. Που προσωπικά ξαναλέω μου αρέσει περισσότερο. Είναι πιο μικρή βέβαια, δεν είναι τόσο μεγάλη, αλλά και εδώ που είναι μεγάλη. Ωραίο το quick shift, είναι ωραία τα κατεβάσματα. Αρέσει. Και αυτό το Diavel. Λοιπόν, αυτό που μου άρεσε και χθες που το είχα πάρει η βόλτα, το νιώθω και τώρα, είναι ότι έχει αρκετό νεύρο.
που από το 8,5 τουλάχιστον εγώ ένιωθα ότι έλειπε. Το 8,5 βέβαια μπορεί να είναι και 20 ύπους κάτω, που δεν είναι λίγοι. Σήμερα έχει πολύ κίνηση, χθες ήμουν μόνος μου. Δεν ξέρω γιατί. Οπότε θα φάτε λίγο στη μάπα την κίνηση. Αλλά την άλλη το βλέπεις πως είναι και η Αθήνα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν το παίρνεις μόνο για να πηγαίνεις ταξιδάρες. Πάντως μου φαίνεται ότι για ταξίδι είναι super duper άνετο. Έχει πάρα πολύ μαλακή σέλα, πολύ ωραίες αναρτήσεις μαλακές. Και εύκολο, εύκολο πολύ. Πάρα πολύ. Οπότε αν κάνεις ταξίδια είναι μια χαρά. 16.500 αυτό εδώ νομίζω είναι και έχει σχεδόν τα πάντα ηλεκτρονικά, έτσι, τα πάντα. Συνδέεται με το κινητό σου και έχει, όπως έλεγα, την navigation, έχει τα πάντα για να νιώθεις πια ασφαλής, προφανώς τα traction κτλ. Νομίζω 5 προγράμματα mapping εδώ στο γκάζι, off-road, rider προφανώς κτλ. Και προφανώς το off-road κλείνει το ABS. Κάτσε εδώ λίγο. Ούτε στα πόδια, συγγνώμη, νιώθω αέρα, ούτε στο κεφάλι, ούτε πουθενά. Οπότε το μασκάκι έχει κάνει μια δουλειά αυτό, μια χαρά. Και είναι, ξαναλέω, στη χαμηλότερη θέση του. Λοιπόν, το quick shifter γενικά, παιδιά, αν δεν έχετε οδηγήσει με quick shifter, είτε βάλτε αν παίρνει η μηχανή σας, είτε πάρτε με μηχανή που έχει. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, για ποιον πιστεύω ότι κάνει αυτή η μηχανή, εγώ τώρα προσωπικά, αν θα την έπαιρνα. Ναι, αλλά δεν κάνω ταξίδια. Δηλαδή, να πω τι εννοώ, εγώ νομίζω ότι είναι μια μηχανή που θα μπορούσα, που δυνάμει μπορεί να τα κάνει όλα. Okay, εννοώντας, θα βάλεις και μια μπαγκαζιέρα, πας και για ψώνια κάνεις, δεν ξέρω τι θες τα καθημερινά. Προφανώς να πας στη δουλειά σου, ειδικά αν κάνεις και χιλιόμετρα, βγαίνεις, ας πούμε, δεν ξέρω, πας Πειραιά ή δεν ξέρω πού μπορεί να πηγαίνεις, τα κάνει άνετα, τα καταπίνει, μια χαρά. Και αν αυτό συνδυάζεται με ένα-δύο ταξίδια το χρόνο, πιστεύω ότι είναι η τέλεια μηχανή. Τώρα, ένα άλλο που θα ήθελα να δοκιμάσω, που παίζει στην ίδια κατηγορία, πιο πολλά κυβικά βέβαια, αλλά στην ίδια κατηγορία περίπου χρημάτων, είναι το Stelvio της Moto Guzzi. Πολύ θα μου άρεσε να το δοκιμάσω, μου αρέσει πάρα πολύ σαν μηχανή. Τι άλλο να πω εδώ για το 900 άρι, είναι, ενώ είναι μια μεγάλη μηχανή, είναι πάρα πολύ ευέλικτη, δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται από το βίντεο. Πολύ ελαστικός κινητήρας, έχω τετάρτη συνέχεια τώρα, δεν προβληματίζεται στο να ανέβει ή να κατέβει, τέλος πάντων, ανάλογα στις τροφές. Και το άλλο το καλό που σε σχέση με το 8,5 πάλι είναι ότι νιώθω ότι έχει ακόμα γκάζ να δώσει, ρε παιδί μου. Έχει πολύ. Το 8,5 ένιωθε σε σημεία ότι στέρευε. Οπότε, σαν έτσι μια μικρή κατάληξη τώρα, θα πω κι άλλες μπλούτες οδηγώντας, ότι αν έχετε τα λίγα παραπάνω λεφτά, λίγα, 4 χιλιάρικα στην ουσία, σε σχέση με το 8,5, νομίζω ότι αξίζει. Thank you.
Δεν ξέρω τώρα αν εδώ όλα αυτά το βράδυ φωτίζουν. Α, έχει και cruise control πάνω. Που στο 8.30 δεν μπαίνει. Heated grips. Ωραία, φίλε, τι είπες τώρα. Wow, δεν τα βάλω να ανάψω ποτέ. Να δω πώς είναι. Τα άναψα. Στο 1 θα το βάλω. Δεν έχω βάλει ποτέ να δω πώς είναι. Τέλεια. Ωραίο το. Τώρα να αρχίζει και νιώθει τα κρύπη που ζεσταίνεται. Α, φανταστικό. Πόπο, ναι ρε, τέλειο. Ωραία, φίλε, λες να βάλω στο speed win. Είσαι εκεί και πολύ στο ένα. Δηλαδή στο 3 τι γίνεται. Φάκ, θα το κλείσω.